Ο Κύπριος πολιτικός Χρήστος Στυλιανίδης είναι η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τιμόνι του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από το 2014 ως το 2019 διατέλεσε Ευρωπαίος Επίτροπος με αρμοδιότητα τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας RescEU. Ο Χρήστος Στυλιανίδης διαθέτει κυπριακή και ελληνική ηθαγένεια. Στον κύριο Στυλιανίδη θα αποδοθεί τιμητική πολιτογράφηση με τις διαδικασίες που προβλέπονται. Η ορκομοσία των νέων υπουργών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο πρώην Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου που συνίσταται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού περνάει και το πυροσβεστικό σώμα. Το νέο συσταθέν Υπουργείο επρόκειτο αρχικά να αναλάβει ο Ευάγγελος Αποστολάκης που είχε διατελέσει Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση όμως, ο εναποστρατή ανάβαρχος είπε ότι δεν θα δεχθεί τελικά το χαρτοφυλάκιο επικαλούμενος έλλειψη διακομματικής συνένεσης.